Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Τώρα λοιπόν είναι η κρίσιμη στιγμή της τελικής μάχης για το PSI. Ενώ η χώρα ταλανίζεται από το κούρεμα των ομολόγων που παρουσιάζεται σαν πρώτη είδηση από τα κανάλια, η μηντιακή καταιγίδα μένεται με θέματα που προσπαθούν να μας διδάξουν, δήθεν ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο ελληνικό κράτος και δήθεν η εποχή Παπαδήμου και μετά είναι εποχή κάθαρσης. Στα χέρια του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νίκου Παντελή, βρίσκεται δικογραφία για την Ελστάτ, όποιος αφού τη μελετήσει θα αποφασίσει για τη διαβίβασή της ή όχι στη Βουλή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί οι Έλληνες έχουμε μείνει ιστορικά μετεξεταστέοι. Γίνεται πολλής λόγος για έναν εισαγγελέα τον Πεπόνη. Ο Πεπόνης είχε αποφασίσει να στείλει την υπόθεση της Ελστάτ στη Βουλή, αλλά τελικά παραιτήθηκε. Και ένας άλλος αεροπαγωμένος εισαγγελέας θα ξανααποφασίσει αν θα σταλεί το πόρισμα στη Βουλή. Όποιος επιχειρήσει πολιτικά να τον προσβάλλει με διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική του, τις επιλογές του, τα ποινικά, η χώρα θα αλλάξει πορεία από εκεί που πηγαίνει προς το να μην γονατίσει. Ίσως είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αυτή την υπόθεση, για το φούσκωμα του ελλείμματος από τον Γιώργο Παπανδρέου και τους υπόλοιπους. Θα δούμε κανένα ειδικό δικαστήριο ή η υπόθεση θα μείνει στο σιρτάρι. Κύριε Πετσάλνικε, ποια είναι η άποψή σας και πού βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης «Φουσκώνω το έλλειμμα και παραδίδω τη χώρα στην Τρόικα και το Δουνουτού»? Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να έρθει ο φάκελος στην Βουλή. Βέβαια, αυτό είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Στις εφημερίδες διαβάσαμε ότι ο φάκελος διαβιβάζεται προς τη Βουλή, αλλά όπως γνωρίζετε κι εσείς, ο φάκελος διαβιβάζεται στον εισαγγελέα του Αεροπάγου, δια του εισαγγελέα του Αεροπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και δια του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Βουλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει. Και τώρα ο διαγωνισμός μας. Απαντήστε στην ερώτηση, ποιος κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι όσον αφορά την κρατική λεγόμενη ελληνική δικαιοσύνη? Α. Οι τραπεζίτες. Β. Οι δικαστικοί. Γ. Οι πολιτικοί. Όποιος θέλει να απαντήσει θα κερδίσει. Όποιος πάλι αγνοήσει το ερώτημα, χάνει. Συνεχίζουμε. Πριν από λίγη ώρα αποφάνθηκε η εισαγγελέα και να κρατήσει να προφυλακίσουν το μεγάλο στέλεχος του ΣΔΟΕ, τον γιο του εγκεφάλου της Σπύρας, τον 58χρονο επιχειρηματία, τον αστυνομικό του αστυνομικού τμήμα Λευκού Πύργου, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον απότακτο αστυνομικό, και δηλαδή στο σύνολο 8 προφυλακίσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι και στα επόμενα λεπτά αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα και ανακριτής τι θα γίνει με την τύχη τους, αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιες εγγύησεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος του ΣΔΟΕ στην απολογία του στον ανακριτή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τον εγκέφαλο της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης από το 1990, οπότε και ήταν πρόεδρος των εφοριακών του νομού Θεσσαλονίκης. Η άλλη υπόθεση που απασχόλησε για λίγο τα δελτία ειδήσεων είναι για τους τοκογλύφους και εκβιαστές από τη Θεσσαλονίκη. Πώς κρίνετε την υπόθεση σαν νομικός και σαν συνταγματολόγος? Συνιστά επιβαρυντική περίπτωση να κατηγορείται και να συλλαμβάνεται στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είναι και στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος. Καλά, δικά σας στελέχη και πιαστήκαν από τη δικαιοσύνη? Υπάρχει εδώ ένα ναι μεν και ένα αλλά. Πείτε μας το αλλά. Αλλά το ίδιο το ΣΔΟΕ αυτοκαθάρθηκε. Ότι γνώριζε τον εγκέφαλο της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης από το 1990. Στην πραγματικότητα για την υπόθεση των εκβιαστών δεν θα είχαμε μάθει τίποτα αν δεν είχαν αυτοκτονήσει κάποιοι εξαπατημένοι συνάνθρωποι μας. Και αυτή η υπόθεση έγινε ένα επικοινωνιακό εργαλείο για την πραγματική μαφία που είναι τα κόμματα, οι πολυεθνικές και οι τράπεζες, για να μας δείξει ότι οι θεσμοί δήθεν λειτουργούν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και μας πάει τα νεύρα. Όπως παλιά με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που δεν θα είχαμε μάθει τίποτα αν δεν είχε αυτοκτονήσει ένας εργαζόμενος της Vodafone. Εγώ βλέπω όλους αυτούς τους θανάτους σαν δολοφονίες και οι ένοχοι είναι οι ολιγάρχες που αναθρέφουν αυτό το διεφθαρμένο σύστημα δικαιοσύνης, ας πούμε.
Πραγματική μαφία είναι αυτή που εισπράττει από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα με τη φορολογία και άλλους τρόπους. Όπως ακριβώς κάνει η μαφία, που δεν εμπλέκεται ευθέως με τις επιχειρήσεις, αλλά εισπράττει κάθε μήνα προστασία. Πραγματική μαφία είναι αυτή που δανείζει αέρα και εισπράττει τον κόπο σου μέχρι θανάτου. Σύντομο αστείο για το τέλος. Η Νέα Δημοκρατία ως υπεύθυνο κόμμα